Προτείνω να πάμε και να συναντήσουμε κατά πολλούς και θα συμφωνήσω τον διασημότερο Έλληνα της Δανίας. Ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους και αναγνωρίσιμους πάστρι σεφ είναι ο κύριος Νικόλας Στράγκας, επιχειρηματίας ζαχαροπλάστης, ο οποίος μάλιστα έχει υιοθετήσει και προωθεί εκεί στην μακρινή Δανία και το street food. Street food με επίκεντρο ελληνικές γεύσεις, με επίκεντρο την ελληνική κουζίνα. Και μάλιστα οι Δανείοι τον έχουν αγκαλιάσει και μάλιστα κάνει περήφανη την πατρίδα, τους Έλληνες και την γαστρονομία μας, μεταξύ άλλων. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον καλησπερίσουμε από Κρήτη. Έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή με τον διασημότερο Έλληνα της Δανίας. Πώς είστε? Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Βλέπω το χαμόγελό σας και μας δίνετε έτσι, δημιουργείτε ένα πνεύμα και ένα κλίμα αισιοδοξίας. Χαμογελάω για το διασημότερο, δεν μπορώ να ακούω τέτοια, δεν κοκκινίζω, δεν τα αντέχω, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Αναγνωρίζω λοιπόν, ίσως λίγο ναι. Το λέω εγώ, το αναφέρω εγώ και ας μην συμφωνείτε εσείς. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. 15 χρόνια νομίζω η πρώτη φορά που βρεθήκατε. Σωστά? 20 χρόνια. 20 χρόνια, δύο δεκαετίες. Το 2002, τον Οκτώβριο, ήρθα πρώτη φορά στην Κοπεχάγη. Η αφορμή? Ζαχαροπλάστη. Δούλευα στη Χίλτον τότε, ήμουνα στη Σκωτία και μου ζητήσανε να έρθω για 3 μήνες να βοηθήσω το καινούριο Χίλτον της Κοπεχάγη στο ζαχαροπλαστείο. Και γι' αυτό ήρθα. Δεν είχα σκοπό να έρθω στη Κοπεχάγη. Δεν ήταν στόχος μου. Έτυχε. Και επιβεβαιώνεται βέβαια πως ένας καλός ζαχαροπλάστης έχει και το ταλέντο να δημιουργεί εντός εισαγωγικών και ξεχωριστά ελληνικά σουβλάκια. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι το κλασικό, ο κλασικός γύρος που θα φάει στην Ελλάδα. Το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Βάζω φρέσκα θυμάρια, ρίγανες, το κρέα μας είναι μόνο από λαιμό και το κάνουμε στα κάρβουνα. Οι Δανείοι λατρεύουν την Ελλάδα. Όπως ξέρετε, από την Κρήτη κάθε χρόνο έρχονται χιλιάδες Δανείοι για διακοπές. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός, οι ελληνικές γεύσεις είναι γνωστές εδώ και την αγκαλιάζουν την Ελλάδα και την αγαπούν. Λοιπόν, ξεκινήσατε λοιπόν ζαχαροπλάστης για να υποστηρίξετε και για να συμμετέχετε σε ένα ξεχωριστό κορυφαίο project. Για πείτε μας λίγο η πορεία πώς εξελίχθηκε, η σχέση σας με τους Δανούς και πώς προέκυψε και το street food. Μεγάλες κουβέντες είναι αυτές. Θέλει και λίγο τύχη, θέλει και πολλή δουλειά. Και ειδικά για τα νέα τα παιδιά που θέλουν να φύγουν, ειδικά στο χώρο μας, και θέλουν να ταξιδέψουν, θέλει υπομονή, λίγο τύχη και σκληρή δουλειά. Μέσα από τη σκληρή δουλειά, γιατί λόγω μετανάστευσης είμαστε εδώ, εμείς πρέπει να δουλέψουμε διπλάσια από όλους τους άλλους. Και άμα μπούμε στην οτροπία και καταλάβουμε ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά έρχεται η επιβεβαίωση, πιστεύω όλα γίνονται. Έτσι είναι και με μένα. Δούλεψα πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλές ώρες και μέσα από αυτή τη σκληρή δουλειά ήρθε και επιβεβαίωση στο χώρο της ζαχαροπλαστικής. Ήμουν επικαιρός να έχω μια βοήθεια από το Δανέζικο κράτος, το οποίο δίνει σύμβουλους για επιχειρήσεις, για μικρές επιχειρήσεις. Και είχα έναν κύριο τότε που μου είπε: Νίκο, σταμάτα ζαχαροπλαστική, πρέπει να ασχοληθείς με τα ελληνικά προϊόντα. Το 2012. Δεν τον κατάλαβα τότε. 8 χρόνια αργότερα τον κατάλαβα και αυτό είναι που κάνω. Θέλω να εισάγω ελληνικά προϊόντα, θέλω να αναδείξω την ελληνική κουζίνα. Θέλω να κάνω τους Έλληνες και τον εαυτό μου που είμαι Έλληνας πιο περήφανο μέσα από τη γαστρονομία. Είναι δύσκολη στις γαστρονομικές τους προτιμήσεις οι Δανείοι? Όχι. Οι Έλληνες είναι πιο δύσκολοι. Οι Δανείοι, επειδή δεν έχουν τόσο μεγάλη κουλτούρα φαγητού, έχουν δεχτεί όλες τις κουζίνες του κόσμου. Είναι πολύ ανοιχτοί σε νέες γεύσεις. Την Ελλάδα την ξέρουν, οπότε είναι πιο εύκολο να τους προσεγγίσεις. Οπότε είναι ένα κομμάτι που είναι βατό. Το σουβλάκι τι περιέχει μέσα πέρα από το κρέας? Ξέρετε, γιατί έχουμε και το τζατζίκι το περίεργο εδώ στην Ελλάδα και δεν ξέρω κατά πόσο πέφτει λίγο βαρύ στους Δανούς. Πίστεψέ με, δεν τους φτάνει το σκόρδο. Όσο και να βάλεις θα σου πούν κι άλλο. Απλησίαστε. Τελείως. Εμείς το χοιρινό, είναι το κλασικό χοιρινό, βάζω βέβαια λίγο σαλάτα μέσα γιατί τους αρέσει εδώ η πρασινάδα. Αυτό που κάνουμε όταν ψήνουμε το κρέας πάνω στα κάρβουνα, μετά φτιάχνουμε ένα είδος πέστο με ελληνικά herbs, φυτά, ρίγανη, θυμάρι, μαϊντανό, λίγο λάδι, ξύδι, σκόρδο.
και το αλήθημα από πάνω. Οπότε αυτό δίνει μια έξτρα γεύση που το λατρεύουν οι Δανείοι. Το κοτόπουλο είναι πολύ πιο ωραίο. Έχουμε μια σάλτσα πάρα πολύ δυνατή που τη λατρεύουν με λίγα δικά τους στοιχεία και λίγο τσίλι. Πώς σκέφτεσαι τα επόμενα χρόνια? Αν επιχειρηματικά τα επόμενα χρόνια σκέφτομαι 2 ακόμα μαγαζιά, θέλω να κάνω ένα εστιατόριο και θέλω να εισάγω τα δικά μου πράγματα. Αν σε βάθος τριετία με ρωτάς τι θέλω να κάνω, είναι 2 μαγαζιά, ένα εστιατόριο και το δικό μου private label με ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα, οπότε η Δανία φαντάζομαι και οι σκανδιναβικές χώρες παρέχουν ευκαιρίες σε εκείνους που θέλουν να το ψάξουν περισσότερο, θέλουν να βγουν έξω από την Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν κιόλας. Παρέχουν ευκαιρίες, μπορείς εύκολα να ξεκινήσεις κάτι στη Δανία. Εγώ αυτό που θα συμβούλευα στους νέους, γιατί έρχονται και πολλοί και μου γράφουν και ρωτάνε συμβουλές, είναι πρώτα βρείτε δουλειά, να έχετε ένα εισόδημα, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή χώρα. Ναι. Άμα έρθετε με 2-3.000 ευρώ χωρίς να έχετε δουλειά, θα φύγουν σε 2 εβδομάδες. Είναι πάρα πολύ ακριβή χώρα. Υπάρχει ανάγκη εργασίας, οπότε στέλνοντας βιογραφικά είμαι σίγουρος ότι πολλοί νέοι θα βρουν δουλειά. Και αφού βρείτε δουλειά, τότε ελάτε να μείνετε και να δείτε πώς θέλετε να εξελιχθείτε. Η ενεργειακή κρίση έχει επηρεάσει και τη Δανία? Μας έχει επηρεάσει και εμάς. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πιστεύω. Εγώ πληρώνω 3 φορές πάνω το ηλεκτρικό και τον γκάζι στο μαγαζί. Έχει επηρεάσει. Προσπαθούμε. Οι τιμές έχουν ανέβει εδώ και ανεβαίνουν συνέχεια. Οπότε είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και εμείς οι επιχειρηματίες και ο κόσμος. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το καινούργιο έτος. Νικόλα, εγώ αυτό που θέλω να κρατήσουμε μέσα από τη σημερινή σύνδεση είναι αυτό το κεντρικό μήνυμα, η κεντρική ιδέα που προκύπτει, ότι ένας Έλληνας βγήκε πριν από 20 περίπου χρόνια έξω από την Ελλάδα, πήγε στη Δανία σε μια άγνωστη σκανδιναβική, κάπως απόμακρη χώρα, μακριά από την κουλτούρα των Ελλήνων. Παρά τα αυτά προσπάθησε, δούλεψε, το κυνήγησε και πέτυχε. Είναι ένα όμορφο μήνυμα το οποίο προκύπτει. Είναι αυτό που θέλω να συμπληρώσω, είναι θα πρέπει να έχουμε στόχο και θα πρέπει να έχουμε την πρόθεση ξεκάθαρη τι θέλουμε να κάνουμε. Αν το έχουμε αυτό, πιστεύω είναι πιο εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Κρήτη. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Καλά, φιλιά πολλά στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ.